Μαζί μα η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, καλησπέρα. Άφωνη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τι ε, αποκαλύψει για, τις, για την τραγωδία στο μάτι. Διότι εδώ το παζλ συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι. Δεν είναι μόνο το ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε η καθημερινή, με τον πρώην αρχηγό να εκβιάζει τον πραγματογνώμονα και να του λέει Θα ψάξει τα στοιχεία, θα σε σκίσουμε. Εδώ υπάρχουν καταθέσει ενώπιον του ανακριτή που λέει Απειλούν τη ζωή μου. Δίνει στοιχεία. Ναι, είναι καταθέσει πολλέ που ξεκινούν τον Μάρτιο και τελειώνουν τον Ιούνιο, από το οποίο προκύπτει Νίκο. Όργιο εκβιασμών, όργιο εκφοβισμού, απειλών, μαφιόζικων πρακτικών, διότι όπως είπες και εσύ, ο αξιωματικός πυροσβεστική φοβάται για τη ζωή του, φοβάται ότι ο άνθρωπος θα τον ξεκάνουν. Και μάλιστα δεν το φοβάται τυχαία, το φοβάται διότι ήδη υπήρξε θύμα δολιοφθοράς. Αυτό τι μας, σε τι μας οδηγεί, ότι υπάρχει... Πραγματικά θεσμικό εκτροχιασμό και μάλιστα στα έγκατα τη κρατική μηχανή. Δηλαδή στα υψηλά κλιμάκια νευραλγικών ε, ε, κρατικών υπηρεσιών όπω η πυροσβεστική υπηρεσία, με αυτά που ακούγονται για παιχνίδια με τι φωτιέ. Εδώ το απόστημα είναι πολύ μεγάλο, Νίκο. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη τη δικαιοσύνη η οποία πρέπει αυτό το απόστημα να το σπάσει και να πραγματικά να τιμωρήσει του ενόχου. Δηλαδή ο Λιώτσιο, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Υπάρχει ολόκληρο σύστημα. Ε, ολόκληρο σύστημα που ο, ο άνθρωπο απορώ πώ έμεινε όρθιο. Γιατί πρέπει να πούμε και το θετικό ότι σε αυτά τα άρρωστα, τα, τα, τα άρρωστα συστήματα που λειτουργούν ω θύλακε παρανομία μέσα στο κράτο, υπάρχουν ευτυχώ ακόμα όρθιοι κρατική λειτουργοί. Η περίπτωση του Δημητρίου Λιώτσου είναι μία. Και η περίπτωση του εισαγγελέα του προϊσταμένου τότε τη εισαγγελία πρωτοδικών του κυρίου Ζαγορέου είναι δεύτερη. Διότι αν ο εισαγγελέα, όπω λέει ο άνθρωπο αυτό, ο πυραγό, δεν καθόταν απάνω στο κεφάλι του να τον στηρίξει μέχρι για να βγει η αλήθεια στη μνήμη των θυμάτων, όπω λέει ο ίδιο ο, ο πυραγό. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα ούτε η δικαιοσύνη θα μπορούσε να να ψάξει τίποτα. Ούτε και τα θύματα αυτά, τα τραγικά θύματα αυτή τη φωνική πυρκαγιά, θα είχαν ελπίδα δικαιώση. Ιωάννα Μάνδρου, σε ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε τι εξελίξει μέρα με τη μέρα.